Δευτέρα σήμερα, πρώτη εκπομπή της εβδομάδας και να σας ευχηθώ από καρδιάς να περάσετε μια όμορφη, όμορφη και ήρεμη εβδομάδα. Να πούμε βέβαια ότι ο καιρός εξακολουθεί να είναι άσχημος, αλλά εξασθενεί σταδιακά και στη συνέχεια θα σας δώσουμε πληροφορίες για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ώρες αλλά και τις επόμενες ημέρες. Να πούμε, φίλοι μου, ότι ούτε τρεις μήνες έχουν απομείνει από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλος αναβρασμός στα επιτελεία των παρατάξεων. Και εμείς, βέβαια, όπως είναι φυσικό, θα φιλοξενούμε όσο γίνεται και πιο συχνά πολιτικά πρόσωπα, υποψηφίους, ώστε να τους γνωρίσετε και να μπορείτε να αποφασίσετε για να πάτε να ψηφίσετε. Να μην ξεχάσω λοιπόν να σας πω, φίλοι μου, ότι σήμερα θα έχουμε τον κύριο Θανάση Βυρίνη σε ζωντανή σύνδεση από τη Ρόδο, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη του κυρίου Καρίκη, να μας πει δύο λόγια για το γιατί αποφάσισε να είναι έτσι υποψήφιος στις εκλογές αυτές στον πρώτο βαθμό και πολλά άλλα. Επίσης, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας φιλοξενούμενο τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, με τον οποίο θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση βέβαια εφ' της ύλης. Θα μάθουμε νέα από την Πάτμο και θα δούμε βέβαια και ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, φίλοι μου, ενημερώνοντάς σας για τον καιρό, να πούμε ότι εξασθενεί, όπως είπα, σταδιακά το κύμα κακοκαιρίας. Παραμένουν όμως πολλά από τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα φαινόμενα που σαρώνουν εδώ και δύο ημέρες τη χώρα. Συνεχίζονται τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών βόρειο-ανατολικών ανέμων που φτάνουν πρόσχερα τα 8 και στο νότιο Αιγαίο και τα 10 μποφόρ. Επίσης, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται εξασθένιση των φαινομένων αργότερα στα δυτικά και στα βόρεια. Από τον Πειραιά, να σας πω επίσης ότι δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων για τις Κυκλάδες, ενώ κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Οι επιβάτες, βέβαια, που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους για οποιοδήποτε ταξίδι να επικοινωνούν με τα κατατόπους, λιμεναρχεία αλλά και τα τουριστικά πρακτορία για τυχόν αλλαγές που μπορεί να υπάρχουν ή τροποποιήσεις για τα δρομολόγια που μπορεί να προκύψουν από τις κακές καιρικές συνθήκες. Οπότε να είναι βέβαια προετοιμασμένοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Να σας πω ότι ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην Αυτεμπορική, εξηγεί ποιους αφορά η ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις που ήδη επεξεργάζεται το Υπουργείο. Πάμε να τον ακούσουμε. Ο Υφυπουργός Εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος, σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική, εξηγεί ποιους αφορά η ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις που ήδη επεξεργάζεται το Υπουργείο. Σε ερώτηση για το ποιοι θα πάρουν τις 120 δόσεις και πάνω από ποιο ύψος οφειλής, ο κ. Πετρόπουλος απαντά. Ο αριθμός των δόσεων θα διαμορφώνεται με βάση το ελάχιστο ποσό δόσης των 50 ευρώ. Για τους οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ εξετάζουμε μικρότερο ποσό δόσης. Οι δόσεις ως αριθμός θα διαμορφώνονται με βάση το ύψος της νέας κουρεμένης οφειλής, αφού αυτή διαιρεθεί με την ελάχιστη δόση. Για παράδειγμα, αν η νέα οφειλή είναι 5.000, θα οδηγεί σε 100 δόσεις. Από τις 6.000 ευρώ και πάνω, όλοι θα έχουν 120 δόσεις. Καλούνται να εξοφλήσουν οφειλές σε διάρκεια 10 χρόνων. Ο Υφυπουργός Εργασίας σε σχετική ερώτηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση εξόφλησης οφειλών και επιχειρήσεις, π.χ. ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η ρύθμιση θα είναι αυτοτελής για τις ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΑΕΠ, ανεξαρτήτως των διαδικασιών του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Θα εξαιρούνται μόνο εκείνοι για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Εξετάζουμε την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή για να συμπεριλάβουμε στις ρυθμίσεις ασφαλιστικές οφειλές και από άλλες αιτίες. Σχετικά με τις παλιές οφειλές και από ποια χρόνια θα υπάρχει ρύθμιση, ο κ. Πετρόπουλος εκτιμά ότι η ρύθμιση με επανυπολογισμό από το έτος 2002 και μετά θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες εισπράξεις και θα εκμηδενήσει περιπτώσεις μη καταβολής των σημερινών χαμηλών εισφορών, ενώ σχετικά εκείνους που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω οφειλής, αναφέρει ότι ρυθμίζοντας τις οφειλές θα αποκτήσουν δικαίωμα για λήψη σύνταξης από την οποία θα παρακρατείται η οφειλή σε έως 120 δόσεις. Από οφειλέτες θα γίνουν συνταξιούχοι. Η σύνταξη θα είναι ανάλογη με τις εισφορές που έχουν καταβάλει. Ο κανόνας αυτός δεν παραβιάζεται. Ο χρόνος ψήφισης της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων με ταυτόχρονη λειτουργία της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ τοποθετείται πλέον στο δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου, ενώ όπως σημειώνει ο κ. Πετρόπουλος, αμέσως μετά την ψήφιση της ρύθμισης, όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν αυστηρό χρονικό περιθώριο, εντός του οποίου θα πρέπει να ζητήσουν την ένταξή τους για τις ρυθμίσεις.
Να ερχόμαστε σιγά σιγά στα δικά μας, φίλοι μου. Θα σας πάω τώρα σε κάποιες επιτυχίες 12νησίων μαθητών στην 36η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Αρχιμίδης 2019. Το Σάββατο, λοιπόν, 23 του μήνα 2019, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργάνωσε την 36η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Αρχιμίδης 2019. Στον Αρχιμίδη 2019 έλαβαν μέρος 550 μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου από όλη την Ελλάδα και από σχολεία της Διασποράς. Οι διαγωνιζόμενοι επιλέχθηκαν μετά από δύο διαδοχικούς πανελλήνιους διαγωνισμούς, τον Θαλή 10 Νοεμβρίου του 2018 με 13.500 συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες και τον Ευκλήδη στις 19 Ιανουαρίου του 2019 με 3.650 συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι και οι οποίες προκρίθηκαν από το διαγωνισμό της πρώτης φάσης. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, λοιπόν, φίλοι μου, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, ο Αναστασάς Παναγιώτης του Αναστασίου και της Πριμής, μαθητής της τρίτης λυκείου του πρώτου Γενικού Λυκείου Ρόδου, κατέκτησε τρίτο βραβείο στην κατηγορία των μαθητών λυκείου και ο κοντός Γεώργιος του Μανώλη και της Ελισάβετ, μαθητής της τρίτης γυμνασίου του Ιδιωτικού Γυμνασίου Ρωδίων Παιδεία, κατέκτησε τρίτο βραβείο στην κατηγορία των μαθητών γυμνασίου. Συγχαρητήρια βέβαια να πούμε στα παιδιά, στους γονείς και στους δασκάλους τους. Οι επιτυχόντες μαθητές απέκτησαν το δικαίωμα συμμετοχής πλέον στον προκριματικό διαγωνισμό για την επιλογή της ομάδας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Μαθηματικών, όπως λέει εδώ το δημοσίευμα. Και οι επιτυχόντες βραβεύτηκαν σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του κτηρίου διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019. Υπενθυμίζουμε, λέει η ανακοίνωση, ότι στο διαγωνισμό Αρχιμίδης 2019 συμμετείχαν συνολικά 12 μαθητές και μαθήτριες από τον νομό μας εδώ, από τον νομό Δωδεκανήσου. Οι εξαιρετικές επιδόσεις των παιδιών μας σε όλες τις φάσεις των διαγωνισμών μας γεμίζουν υπερηφάνεια και ανατροφοδοτούν το ενδιαφέρον όλων μας για την περαιτέρω στήριξη των προσπαθειών τους. Αναλυτικά, τα ονόματα όλων των Δωδεκανησίων μαθητών και μαθητριών έχουν ως εξής, φίλοι μου. Είναι η Καλή Μάρσα Πορταΐτισσα, η Διάκου Χρυσάνθη Σωτηρία, ο Κοντός Γεώργιος Τσαμπίκος, Εγκλέζου Καρολίνα, Κοσαρής Γεώργιος, Περής Γεώργιος, Ρούσος Σταμάτης, Χατζημιχάλης Θεολόγος, Σταματόπουλος Παναγιώτης, Χατζηχριστοδούλου Γεώργιος, Αναστασάς Παναγιώτης, Σκούμιος Νικόλαος Άγγελος. Η Διοικούσα Επιτροπή και τα μέλη του Παραρτήματος Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συγχαίρουν όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη συμμετοχή και τις επιτυχίες τους στους φετινούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Επίσης, λέει η ανακοίνωση, ευχόμαστε στον Παναγιώτη Αναστασά και τον Γεώργιο Κοντό καλή συνέχεια στις προσπάθειές τους. Και εμείς ευχόμαστε το ίδιο βέβαια μέσα από την καρδιά μας. Πάντα χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν τα παιδιά μας πρωτεύουν σε διάφορους διαγωνισμούς. Αλλά και η συμμετοχή ακόμη θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό και προσδίδει και γνώση και εμπειρία στα παιδιά. Δεν έχει λοιπόν σημασία το αποτέλεσμα. Επίσης, έχουμε εδώ ένα δελτίο τύπου. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και μετά από τη συνεχή πίεση του Δημάρχου Καλύμνου αναφορικά με την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ Καλύμνου, προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση πληρωμάτων ασθενοφόρων διασωστών από τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ για χρονικό διάστημα έως και 2 μηνών. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς τα γραφεία διευθυντών παραρτημάτων ΕΚΑΒ έως την 1η Μαρτίου 2019. Για την Κάλυμνο προβλέπονται 5 θέσεις, λέει εδώ η ανακοίνωση, είναι από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δημάρχου. Επισημαίνουμε, λέει, ότι ο Δήμος Καλύμνου καλύπτει τη διαμονή των υπαλλήλων ΕΚΑΒ και τη διατροφή τους, εφόσον αυτό χρειαστεί, και το έχουμε αναφέρει και εμείς αρκετές φορές από εδώ μέσα από την εκπομπή μας αυτό, φίλοι μου. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ποιο είναι το νεοσυσταθέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που στηρίζει τους φοιτητές μας που έχουν ανάγκη, οι τρεις ιεράρχες. Το νέο συμβούλιο λοιπόν έχει ως εξής. Πρόεδρος είναι η κυρία Λένα Καλικατζάρου, αντιπρόεδρος η κυρία Φωτεινή Νομικαρίου, ταμείας η κυρία Ξανθή Πιχατζιωάννου, γραμματέας ο κύριος Μιχάλης Μακαρούνας και μέλη είναι η κυρία Μαρία Μαγκάκη, η κυρία Άννα Τσουρφά και η κυρία Θέμη Σκυλά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία.
Αλλιώς να πάμε σε κάποιες ανακοινώσεις μέχρι να έχουμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Να πάμε σε κάποιες ανακοινώσεις ακόμη. Να πούμε ότι με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο εξοπλισμός της μονάδας διάλυσης κυταροστατικών και βιολογικών φαρμάκων του νοσοκομείου Ρόδου. Χρηματοδοτεί λοιπόν η Περιφέρεια την μονάδα αυτή του νοσοκομείου μας που τόσες ελλείψεις και τόσα προβλήματα έχει, παρόλο που ορισμένοι προσπαθούν αυτά να τα έχουν κάτω από το χαλί, και αυτό βέβαια δεν θα έπρεπε. Με τη δημιουργία λοιπόν και του ακτινοθεραπευτικού τμήματος, το οποίο η Περιφέρεια στηρίζει μελετητικά και οικονομικά, οι ογκολογικοί ασθενείς των νησιών θα έχουν επαρκή περίθαλψη πολύ κοντά στον τόπο τους. Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης και λειτουργίας ολοκληρωμένης ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο της Ρόδου δρομολογείται με την καθοριστική συμβολή της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Σύλλογο Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, και η Διοικήτρια του Νοσοκομείου, Εκατερίνη Χατζηστρατή, συνυπέγραψαν λοιπόν προγραμματική σύμβαση, βάσει της οποίας η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση 62 πόρων, της διαμόρφωσης των χώρων και της προμήθειας εξοπλισμού για τη δημιουργία μονάδας διάλυσης κυταροστατικών και βιολογικών φαρμάκων, η οποία θα στεγαστεί στους χώρους της πρώην νεφρολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Θα το δούμε ξανά το θέμα, φίλοι μου, γιατί είναι σημαντικό. Να συνεχίσω λοιπόν με το θέμα το τόσο σημαντικό που σας διάβαζα πριν, με τη χρηματοδότηση δηλαδή που θα γίνει από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για τον εξοπλισμό της μονάδας διάλυσης κυταροστατικών και βιολογικών φαρμάκων του νοσοκομείου της Ρόδου. Είπαμε λοιπόν ότι η οικονομοτεχνική μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, που είναι ο φορέας υλοποίησης. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης του έργου. Υπενθυμίζεται ότι η Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ρόδου λειτουργεί από τον περασμένο Ιούνιο, δεχόμενη ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς. Η επίσημη παρουσίασή της έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Με την ίδρυση και λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυταροστατικών Βιολογικών Φαρμάκων, καθώς και με τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού τμήματος, που επίσης στηρίζει η Περιφέρεια και οι υπηρεσίες της οικονομικά αλλά και μελετητικά σε βάθος χρόνου, και θα έχει διαμορφωθεί ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου σε ό,τι αφορά την υγειονομική θωράκιση της Ρόδου και των άλλων νησιών, αφού οι ογκολογικοί ασθενείς θα έχουν επαρκή περίθαλψη πολύ κοντά στον τόπο τους. Ακόμη, φίλοι μου, να σας πω ότι έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Καλείστε να προσέλθετε στη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου εδώ στην Κάλυμνο, στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8 το βράδυ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. Ορθή επανάληψη της υπαριθμών ΤΑΔΕ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα παραχώρηση απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας για το έτος 2019, έγκριση δεύτερου ανακεφαλαιωτικού πίνακα, αν δεν κάνω λάθος, και πρώτη συμπληρωματική σύμβαση για το έργο ολοκλήρωση οικοδομικών εργασιών στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών, έγκριση πρωτοκόλων παραλαβής βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάφορα άλλα θέματα. Δεν ξέρω αν έχουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μήπως να πάμε σε διαφημίσεις και να το προσπαθήσουμε μετά. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις, καλοί μου φίλοι, και επανερχόμαστε.